Με μια ανακοίνωση αναφορικά με τον ισχύοντα νόμο για την παραχώρηση του ΟΑΚΑ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκό μιλά για εκβιασμό που δέχθηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού λευτερία Βγενάκη στρέφοντα την ευθύνη απευθείας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού και μετά τις δύο συναντήσεις του με την κυβέρνηση μέσα στις γιορτές, αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υφίσταται έναν εκβιασμό, καθώς μας μεταφέρθηκε ξεκάθαρα πως είτε τροποποιείται ο νόμος και μεταξύ άλλων αφαιρείται η έκταση του χώρου στάθμευσης, είτε ο νόμος ακυρώνεται. Η πράσινη καέκανη λόγο για κοινούς εκβιαστές και επισημαίνει πως η πολύμηνη καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης δεν οφείλεται σε κάποιο σπουδαίο λόγο αλλά στο γινάτι ενός ανθρώπου εντασσόμενη στην αντιπαναθηναϊκή στρατηγική μιας ερυθρόλευκης κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του κατά του Λευτέρη Αυγενάκη μιλά για ομή παρέμβαση του χειρότερου υφυπουργού αθλητισμού που πέρασε ποτέ από τον αθλητισμό στις εκλογικές διαδικασίες της ΕΟΚ, ώστε με κάθε τρόπο να επιβληθεί η νυνδίκηση και ο εκλεκτός της αγαπημένης του ομάδας πρόεδρος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ακόμα ότι το νομικό της τμήμα ετοιμάζει και θα καταθέσει εντός των επόμενων ημερών αγωγή εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Όπω αναφέρεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, πάντα με αίσθημα ευθύνη προ τα εκατομμύρια των φιλάθλων μα, θέλουμε να ενημερώσουμε για τα όσα πρωτοφανή γίνονται από την πλευρά τη κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού στο θέμα του ισχύοντο νόμου για την παραχώρηση του ΟΑΚΑ. Αυτή τη στιγμή, καε Παναθηναϊκό υφίσταται έναν εκβιασμό, καθώ μα μεταφέρθηκε ξεκάθαρα πω είτε τροποποιείται ο νόμο και μεταξύ άλλων αφαιρείται η έκταση του χώρου είτε ο νόμο ακυρώνεται. Εκ του αποτελέσματος και στο θέμα του ΟΑΚΑ ο συγκεκριμένος άνθρωπος με την ανοχή του μεγάλου Μαξίμου και υπό τις οδηγίες του, προχώρησε στο επόμενο βήμα, φτάνοντας στο σημείο να εκβιάσει επίσημα τον Παναθηναϊκό. Αυτή η ενέργεια όμως που προστίθεται στην αλυσίδα της αναξιοπιστίας μιας ολόκληρης κυβέρνησης, η οποία είναι πια αποδεδειγμένη και αναμφισβήτητη, θέτοντα σε κίνδυνο τη χώρα και σε άλλα ακόμη πιο σοβαρά θέματα, δυστυχώς έχει και άμεσες επιπτώσεις, τι οποίες καλείται να αντιμετωπίσει καΕΠΑΝΑΘΙΝΑΙΚΟΣ. Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη θα μείνει στο μυαλό του κόσμου του Παναθηναϊκού ω αυτή που ενώ είχε προεκλογικά δεσμευτεί για λύση ώστε να στεγαστούν όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και μετά η Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη θα μείνει επίση στο μυαλό του κόσμου του Παναθηναϊκού ω αυτή που ψήφισε νόμο για αξιοποίηση 49 ετών του ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό και πάλι Παναχώρησε.